Δόξα σε Θεός, εγώ μέχρι σήμερα έχουν παραδεχτεί και αυτοί που δεν μου παραδέχονταν τότε. Εγώ έτσι τον υπέρον κάπως, σαν Θεός μου δεν ζητήσαν, δεν ήθελα να παίξω. Η Δώρα είχε έναν λάτσα μόνο, φοβάτουν να κάνει πρόζα. Η Δώρα έτσι ήταν. Ό,τι παίρναν, πρέπει να περάσει ύστερα να σου πει είχα το τάδε πρόβλημα. Στην Κύπρο δεν γίνεσαι πλούσιος με το θέατρο, ούτε και στην Ελλάδα φαντάσου. Και πήγα στον πατέρα μου τη νύχτα με ένα θείο ποτά που είχα, σου λέω θα πας προξένια στην τάδε κοπέλα. Πήγα σύνυστα, μου λέει, δεν ήταν μέσα η κοπέλα του, δι, ελείπαση, και πήγα μένει στη ξένια. Γιατί είχε να κάνει με τρία παιδιά, τέσσερα που κάναμε, τώρα δεν πέθανε. Γεννήθηκε δεύτερον του παξικοβλήματος και πέθανε την Κυριακή της εισβολής, όπου εγώ ήμουν με τα δάχτυλων. Το μόνο που έκανα φύγα έξω, έσαιρε μια ρεπίνη στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα είμαστε τέταρτες στον Α με ένα από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της Κύπρου, τον κύριο Ηράκλη Γιοργαλή. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, φίλε Τάσο. Πώς είμαστε? Μια χαρά, δόξα σε Θεός. Έχω να σας δω δύο χρόνια από το chase που κάναμε με, με θρύλους και δόξες της κυπριακής επιθεώρησης. Μια απορία είχα πάντα από μικρός. Γιατί Ηράκλης και όχι Ηρακλής? Το βαφτιστικό μου είναι το Ηρακλής. Ναι. Στο θέατρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με φωνάζανε Ηράκλη. Τους απαντούσα και έμεινε το Ηράκλης. Ναι. Δεν έχετε καμία σχέση με τα παγωτά? Καμία σχέση. Α. Ορισμένοι νομίζαν, ναι, ότι είμαι ο κάτοχος των παγωτών Ηράκλη. Άρα έγινε ένας παρατονισμός που έμεινε από τους συναδέλφους. Ναι. Αντί Ηρακλής, Ηράκλης. Μάλιστα. Κλασική διαχρονική αξία στο Κυπριακό θέατρο και ήθελα να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι αισθάνεστε ότι αναγνωρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια το ταλέντο σας, η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σας, η αξία σας. Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε έλεγα ότι απλά κάνω τη δουλειά μου. Σίγουρα όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου εξαργυρώνεται. Και η εξαργύρωση για έναν καλλιτέχνη είναι να σε βλέπει ο άλλος, να χαίρεται και να σου κάνει ωραία κομπλιμέντα. Από αυτά, δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Δηλαδή, εγώ σας θυμάμαι και όταν ήμουν παιδί, ήσασταν ο στάρ ή ανάμεσα στο στάρ. Εσείς, η Κακουράτου, δηλαδή τότε πρέπει να γινόταν ο χαμός. Ναι, ήταν μια εποχή την οποία ήταν στις δόξες η κυπριακή επιθεώρηση, η κομμωδία. Χρυσή τα εποχή. Τα δικά μας, της Κακουράτου, του Παπαδημήτρη. Ναι. Ήταν τα δύο θέατρα που χτυπιούνται μεταξύ τους. Ναι. Ήταν χρυσή εποχή. Ναι, ήταν καλή εποχή βέβαια, αλλά εμείς δεν είχαμε ποτέ την στήριξη του κράτους. Πάντοτε στις πλάτες μας προχωρούσαμε με τις δικές μας δυνάμεις, χωρίς καμιά υποστήριξη. Πάντοτε μας θεωρούσαν εμπορικό ως χήμα και δεν μας δίνονταν ούτε ένα παράδειγμα. Κάποτε κάναμε ενέτηση, είπαμε του Μακαρίδη, του Εύη, μακάρι να είναι καλά Ιαπώνη. Θέλουμε να σας επιχωρήσει, θα βγάλουμε μια κομμωδία, βγάζουμε και κομμωδίες και μου λέει θα σας δώσω τρία έργα, να διαλέξετε, μετά να το ανεβάσετε και μετά θα κάνετε μια ενέτηση και θα σας επιχορηγήσουμε. Και μάλιστα διαλέξαμε ένα έργο, σκηνοθέτησε τον Κωνσταντίνο Δημητρίου. Και κάναμε την αίτηση, φέραμε και ηθοποιούς από την Ελλάδα, σύμπραξη μαζί μας. Πολλά έξοδα, πάνω από 15.000 για τότε. Ποιον έργο? Και κάνουμε λίρες βέβαια. Ναι, ποιον έργο ήταν, θυμάστε? Ήταν μια γαλλική κομμωδία με παρτιτούρες, με τραγούδια, σαν οπερέτα που ήταν. Μάλιστα. Κάνουμε, έρχονται, βλέπουν το θέατρο να γέμιζε φυσικά, αλλά τα έξοδα τεράστια. Και κάνουμε την αίτηση, έρχεται μία επιστολή και λέει το έργο σας δεν θα επιχορηγηθεί. Ήρθε ο Εύη, συγγνώμη Εύη, γιατί θα απορρίψετε το έργο μας? Καλά, γιατί το διαλέξετε τούτο? Εδώ και μας τρία.
Γιατί είναι φτιάξει τα άλλα. Καλά, είπε μα ότι τούτο που τα τρία, ότι. Ήταν προσχήματα για να μα επιχορηγήσουν. Εσεί δουλεύετε, έλεγε. Μάλιστα. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί συνειδητοποίησα ότι ενώ είστε από τα ονόματα και από τους ηθοποιούς που παρακολουθώ από μικρός, το είπα 2-3 φορές, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί. Μια χαρά μικρός είσαι, μια χαρά. Από παιδί, δεν ξέρω πολλά για σας. Η ιστορία ξεκινά από το Κάρμι, σωστά, από όπου κατάγεστε. Το Κάρμι είναι η καταγωγή μου, ναι. Και της μητέρας μου και του πατέρας μου, ήταν μαζί. Ήταν και οι δύο Καρμιώτες. Και οι δύο Καρμιώτες. Ναι. Παπούτσι είναι από τον τόπο σου, δηλαδή για τον πατέρα. Και μάλιστα ήταν και τρίτα ξαδέρφια που λέμε. Μόλις επετάξαν, ας πούμε, ένα όνομα έτσι το λέγαστε, ας πούμε, και δικαιούντα. Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια? Θυμάμαι, γιατί 5 χρόνια φύγαμε από το Κάρμι και ήρθαμε στη Λευκοσία. Μεγάλωσα στον Τράχωνα, στις Βατσικορυθιές εγώ. 2 φορές πρόσφυγας. Θυμάμαι που με τα τενεκάκια πήγαινα στη Φρύση και κουβαλούσα νερό στο σπίτι. Θυμάμαι 3-4 χρόνια η αδερφή μου που πήγαινε να με κουρέψει και μου κόψει το φτύ μου. Αυτά, ορισμένα πράγματα, 3-4 θυμάμαι. Είχα δει σε μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι όποτε περνούσετε κάτι δύσκολο ή ζορίζονταν τα πράγματα στη ζωή σας, εσείς έτσι για να χαλαρώσετε, για να ξεφύγετε, σκέφτεστε τη βρύση του χωριού, το διάδρομο του σπιτιού σας, τις καμάρες, το περβόλι και όλα αυτά. Έχετε επισκεφθεί το Κάρμι από τότε που, από το 2003? Μόλις ανοίξαν τα φράγματα. Ναι. Πήγα και στο Κάρμι και στον Τράχωνα. Αχ, τότε δεν. Μόνο μια φορά δηλαδή. Ναι, για να δω τι συμβαίνει. Είδα, εντάξει, δεν μπορώ να επισκέψω με του τόπου μου και να κάνω χαρέ γέλια, να κάθομαι να τρώω σε ταβέρνε. Όχι, όχι. Δεν θα επιχορηγήσω εγώ τον κατακτητή μα. Εκείνη τη φορά που πήγατε το 2003, το σπίτι σα το βρήκατε? Βέβαια. Σαν να ήταν, αν μην πέρασε ούτε μέρα. Και 2004, μέσα. Νομίζω. Που... Το 3 άνοιξαν τα δόντια. Το 4, ναι, το 4, ναι. Είχε μέσα Τουρκοκύπριον ή Έπικο? Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο στον Τράχωνα που πήγαμε. Πήγα στην Παναγία του Τράχωνα και εκεί στο Θόη από κάτω, το πρώι Θόη, μετά έκαναν το σύλλογο οι Τουρκοκύπροι, δεν ξέρω ποιοι. Βρέθηκε ένας Τουρκοκύπρος από το Δάλιν, με αναγνώρισε λόγω τηλεόρασης φαίνεται. Και είπε μου, κύριε Ηράκλη, μου λέει, ψάχνετε. Λέω, δεν είναι πάνω εδώ το σπίτι μου. Πού είναι το σπίτι σου? Του είπα πού είναι το σπίτι μου. Μου λέει, εκεί μένει ένας Τουρκοβούλγαρος. Και δεν θα συνεννοηθείς μαζί του, γιατί ούτε εγγλέζικα ξέρει, ούτε... Οπότε, πάμε μαζί. Πήγαμε, το σπίτι είναι ολοκάθαρο, μάλιστα... Είχαν τη συνήθεια και βγάζαν τα παπούτσια τους και μετά να μπούμε σπίτι. Ναι. Μπαίνουμε μέσα ολοκάθαρο το σπίτι, σαν να ήταν το 1974. Ναι. Τόσο καθαρό. Του λέω του Τουρκοκύπριου, ήταν ευγενέστατε οι άνθρωποι που ήταν μέσα, του λέω πες τους καμιά φωτογραφία, αν υπάρχει δική μας, έτσι για θύμιο να μου τη δώσω. Τους ερώτησε. Κάτι του είπα, του λέω, τι σου είπα. Μου λέει, όταν αγοράσαν το σπίτι, δεν είχε τίποτε μέσα. Του λέω, ρώτα τους πότε το αγοράσα. Και του είπε, είναι από τον προηγούμενο Τουρκό που ήταν μέσα. Και μου λέει ο Τουρκοκύπριος, Ηράκλη με δικό σας. Λέω, το δικό μου δεν το ρίζω, δεν δικαιώθηκε άλλος τώρα. Και φύγατε και δεν ξαναπήγατε. Πάω να κάνω τι. Και στον Τράχωνα το ίδιο το σκηνικό? Αυτό είναι στον Τράχωνα. Στο Κάρμι. Στο Κάρμι το πήρε μία, ήταν κλειστόν, το πήρε μία γαλίδα, το αγόρασε και ήταν κλειστόν. Πηδήξαμε πάνω από το φράκτη και βγήκαμε και είδαμε το, γιατί από το σπίτι που είναι το δικό μας το σπίτι, ήταν κάτω από την εκκλησία ακριβώς και υπήρχε ένα από πάνω και φαίνεται η Κερίνιας όπως το πιάτο. Μία απίθανη θέα. Πώς είναι να πηγαίνεις στο σπίτι σου και να νιώθεις μην μπορείς? Απέσια, νιώθεις ένοχος, νιώθεις τα πάντα. Δηλαδή οι ενοχές που νιώθεις είναι καλύτερα να μην πηγαίνεις. Εκτός αν είναι παχύδερμο και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα.
Πήρατε και τα παιδιά σας για να δουν το σπίτι και τα σπίτια. Και μάλιστα πήγαμε στην Κερίνια και ήθελα να δείξω στην κόρη μου το παιδί μου το δεύτερο. Στα δύο μου παιδιά που πήγασε, γιατί ο τρίτος είναι πιέ. Mm-hmm. Να πάμε στο κάθρο της Κερίνιας, να δούμε και το πλοίο της Κερίνιας. Και βγαίνοντας πάνω, μας σταμάτησε ένας και μου λέει: πρέπει να κόψω το εισιτήριο. Λέω: τι εισιτήριο? 5 σελήνια για να μπείτε να δείτε το κάστρο. Του λέω να πληρώσω εγώ 5 σελήνια για να πάω να δω τα αρχαία τα δικά μας. Μου λέει: έτσι είναι. Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω, δεν θα πάρω. Α, ήσουν έτοιμος για Καυκά? Όταν μου είπε 5 σελήνια, λέω: καλώς ο παλούς είναι. Πείτε μου λίγο έτσι για τους γονείς σας. Πώς ήταν? Ήταν βιοπαλαιστές οι γονείς μου. Τι έκανε ο πατέρας, ας πούμε? Ο πατέρας μου ήταν σοφέρης. Έκανε σε φορτηγά, μέχρι ταξίνια, έκανε σε τα πάντα. Έκανε πολλές δουλειές, ναι. Mm-hmm. Ήταν τότε οι εποχές, ήταν δύσκολες τα σώμα. Γι' αυτό έφυγαν από το Κάρμεν και ήρθαν στη Λευκοσία και χτίσανε για να βρουν δουλειά, διότι δεν υπήρχαν δουλειές τότε. Η μαμά σπίτι? Η μαμά μου και δούλευε και η μητέρα μου. Δούλευε σε καθαριστήριο για 35-40 χρόνια. Και υπάρχει δίδυμος αδερφός? Ναι, βέβαια. Ο οποίος είναι ζωγράφος αυτός. Ναι. Και όντως, αν τον δούμε κάπου, ας πούμε, να τον δω κάπου, μοιάζεται. Είμαστε ξεχωριστή ατέρια που λέμε. Ναι. Σακούλια. Πώς είναι κάποιος να έχει δίδυμον αδερφό? Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ το θεωρούσα σαν ένα απλό αδερφό μου. Δεν ξέρουμε τη διαφορά του δίδυμου με του. Εν υπήρχε έτσι μια έκτη αίσθηση μεταξύ σας? Τι υπήρχε? Μια έκτη αίσθηση μεταξύ σας. Αυτό που λέμε, άμα πέσει ο ένας. Όχι, αυτό συμβαίνει νομίζω όταν είναι από το ίδιο εντέρι. Όταν είναι από ξεχωριστά σακούλια, σημαίνει ότι δεν έχουν αυτόν τον. Μάλιστα. Ο πιο μεγάλος, ποιος έφυγε πρώτος? Ο πιο μεγάλος είναι ο δεύτερος. Εγώ. Αυτό που μπαίνει πρώτος είναι ο πιο μεγάλος. Αυτός που γεννιέται πρώτος δεν είναι ο πιο μεγάλος? Όχι. Α, ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Επιστημονικά είναι ο δεύτερος που είναι ο πιο μεγάλος. Ωραία. Και δύο είστε, δύο αδέρφια? Και μία αδερφή. Πιο μεγάλη. Είναι 4,5 χρόνια πιο μεγάλη, ναι. Mm-hmm. Και ξεχωρίζατε από μικρός, δηλαδή ήσασταν ο στάρ της οικογένειας? Δεν το έβλεπα έτσι. Εντάξει, στο σχολείο, ναι, υπήρχε μία διαφορετική προσέγγιση. Θέλανε να τους λέω αστεία, αυτά, ναι. Στο σχολείο, ας πούμε, ο δάσκαλος θα σας έβαζε να πείτε ποίημα ή να παίξετε? Και ποίηματα και θέατρο. Να βγω από το δημοτικό μου, μου είπαν ότι εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Κάναμε έναν επαιτειακό για την 1η Απρίλη τότε. Mm-hmm. Έναν από τα έργα που γράψε ο Μούσκος. Mm-hmm. Πατριωτικά τα λεγόμενα. Που έκανε έναν Τουρκό επικουρικό τότε. Μεθυσμένο. Και φαίνεται είχε μεγάλη επιτυχία. Και όλοι έρχονται να μου δώσουν συγχαρητήρια και εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Για την 1η Απρίλη, για την ΕΟΚΑ εννοείται. Ναι. Σε ποια τάξη ήσασταν? Πέμπτη. Η ΕΟΚΑ πρέπει να ήταν πρόσφατη τότε, όχι? Βέβαια, ήταν μόλις τέλειωσε η ΕΟΚΑ. Δηλαδή, εγώ τέλειωσα το 1963 το δημοτικό. Α, οπότε. Ήταν πρόσφατο, γι' αυτό λίγο μπερδευτικά. Ναι. Σπίτι όμως, ας πούμε, οι γονείς σας παίρναν θέατρο, αν έρχονταν κανένα θέατρο. Όχι, έρχονταν κάτι θέατρο, αλλά τότε το σινεμά μου άρεσε πολύ. Πού το βλέπατε? Υπήρχα σινεμά στον Τράχωνα, τα οποία ήταν. Μιλούμε για τον Τράχωνα. Μετά τα 5 μου. Ναι. Μεγάλωσα στον Τράχωνα, άνω στα 19 που πήγα. Και πηγαίνατε, ας πούμε, και βλέπατε ελληνικές ταινίες, ξένες ταινίες κτλ. Βέβαια. Ήμουν φανατικός. Άρα κάτι σας τραβούσε στην υποκριτική και στο θέατρο. Βέβαια. Σας φαινόταν περίεργο τότε, δηλαδή ότι τώρα τι δουλειά είναι τούτη, τι τέχνη είναι τούτη? Όχι. Αφού έπαιξα στο δημοτικό, μετά έπαιξαμε στο γυμνάσιο έργα. Και στο γυμνάσιο είδαμε μία διαφήμιση ένας φίλος μου, ο Ηλίας που δούλευε και στο ΡΙΚ. Είμαστε συμμαθητές του Φρυδερίκου τότε. Που λέει, έχει μια ανακοίνωση μέσα στην εφημερίδα ότι αρχίζουν μαθήματα δραματικής σχολής στο Βλαδίμηρο, στο Στασίνου. Πάμε? Του λέω, πάμε. Πήγαμε μαζί. Αυτός έβγαινε από τη δεύτερη ημέρα, εγώ έμεινα μέχρι σήμερα. Α, είχε ξεκινήσει σχολή στην Κύπρο.
Ναι, ο Βλαδίμιος τότε, όταν ήρθε από τη Μόσχα, ίδρυσε τη δραματική σχολή Στανισλάφσκι. Α, έτσι ξεκινήσατε. Ναι, από το 1966. Εγώ πια το 1967, το δεύτερο χρόνο. Οι γονείς όταν τους το είπατε ότι εγώ θα πάω να σπουδάσω θέατρο. Σου λέει εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο, είναι να του περάσει, ότι ήταν δύσκολη η κυρία εδώ που τα λέμε, ναι, ήταν εύκολη. Εντάξει, εγώ επέμενα όμως, ότι ήξερα ότι αυτό θα κάνω. Αυτόν... Ο πατέρας τι είπε, έδωσε καμιά συμβουλή. Τίποτε. Ο πατέρας όταν ξεκίνησα το θέατρο και είδαν ότι είμαι άρεσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν δίπλα μου πάντα. Οι γονείς μου δεν συμπεριφερθήκαν να έχουν μια δυσκολία. Δεν στάθηκαν εμπόδιο. Όχι, καθόλου. Παρόλο που θα περίμενε κάποιος ότι δύο λαϊκοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι μα τώρα θα πας να κάνεις θέατρο. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος ο οποίος έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πήγε από τα 16 του κι αυτός. Έκανε αυτό που ήθελε δηλαδή. Ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να περιορίσει τα παιδιά. Ήταν ανοιχτό μυαλός που λέμε. Έρχονταν και σας βλέπαν στο θέατρο μετά. Βέβαια. Και πώς τους βλέπατε να νιώθουν. Εγώ τον πατέρα μου τον είχα μάλιστα στο θέατρο και βοηθούσε. Ναι. Θέλει να είναι, και του λέω βεβαίως να έρθει. Ναι. Στο ταμείο, ας πούμε, και έτσι του άρεσε. Όχι, ναι. Ταμείο. Ταμείο ήταν δύσκολες οι ώρες, οπότε δεν ήθελα να τον κουράσω. Στο ταξιθεσία, στο πουφέ να βοηθά λίγο εκεί, γιατί είχαμε και το πουφέ τότε. Πώς καταλαβαίνατε ή πότε είδατε έτσι ότι ήταν περήφανοι οι γονείς σας για εσάς. Πότε είδατε την πρώτη ένδειξη. Δεν ξέρω, φαίνεται, τους ελέγασαν οι διάφοροι ότι ο γιος σας είναι καλός. Αυτόν έτσι φαίνεται, γιατί πάντα ήταν, ας πούμε, πρόσχαροι, δεν μου έκανε καμιά παρατήρηση ότι πρόσεχε και μου αυτό, πρόσεχε, ξέραν ότι εγώ είμαι προσεκτικός σε όλα μου. Πώς ήταν η θεατρική Κύπρος τότε, δεκαετία του 60, δεκαετία του 70. Το 70, από όταν ξεκίνησα εγώ, ήταν δύσκολες εποχές. Πάρα πολύ δύσκολες. Τότε, για να καταλάβεις, φορτώναμε τα σκηνικά στο λεωφορείο, βοηθούσαμε, εγώ βοηθούσα τότε, ήταν μες τα καθήκοντά μου, όταν έπεσα. Πηγαίναμε στο χωριό πιο νωρίς, στις πόλεις πιο νωρίς, να γυρίσουν, να κάνουν διαφήμιση. Μετά να περιμένουμε να φορτωθούν τα σκηνικά πάνω στο λεωφορείο και να επιστρέψουμε. Ήταν δύσκολες εποχές. Δηλαδή το λεωφορείο για ηθοποιοί επιέναν με τα σκηνικά που λέμε. Ναι. Είναι όπως τραγουδά πάντα σκηνικά, είναι στημένα και πάει ο ηθοποιός τελευταία στιγμή να βγει στην παράστασή του. Και οικονομικά πώς ήταν τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν αντέχαν αυτό το πράγμα. Έφεραν επιμονή και υπομονή αυτό το πράγμα. Εσείς γιατί είχατε υπομονή και επιμονή? Γιατί ήξερα ότι θα πετύχω, έπρεπε να πετύχω. Και ποιος ήταν ο πρώτος ρόλος που παίξατε στο θέατρο? Ο πρώτος ρόλος, όταν πήγα στη σχολή του Βλαδίμηρου, είχε μια επιθεώρηση Ιζοπόβορτη το 1967. Ήταν προς το τέλος του 1967. Διαχρονικό, επίκαιρο, πάντα. Ναι, είναι η κουβέντα που παίρνει ο Μακαρίς ο Δέρβης. Ναι. Ιζοπόβορτη. Ιζοπόβορτη Κυπριακέ λαέ. Ναι. Αυτό δεν είναι. Και ο Βλαδίμιρος όταν με είδε στη σχολή, έκανε έναν τύπο τον Μπλουμ Μπλουμ. Αν τον έχεις ακουστά, θα τον έφτασες, γιατί σκοτώθηκε μέσα στο 1974 από αδέσποτη σφαίρα αυτός ο τύπος, ο οποίος περπατούσε μέσα στον δρόμο και είχε το χέρι του απλωμένο και του δίνει σε γρόσια. Ναι. Ήταν χαρακτηριστικός τύπος της Λευκωσίας. Και όταν τον έκαμα και τον είδε, ενθουσιάστηκε, μου λέει: το Σάββατο θα έρθεις και θα βγεις στη σκηνή να κάνεις το ρόλο τούτο. Του λέω: βεβαίως. Πήγαμε, τι ρόλος θα είναι. Θα βγει, υπήρχε ένα νούμερο το οποίο έκανε ο Μακαρίς ο Νικολής μαζί με τον ψυχατρομένα που δρεύκεται στο Ρίκ, Κοτσόνη, με τον Κοτσόνη. Και θα βγαίνει και να πάει να ψηφίσει, να σου πει είναι ο ένας από εδώ και ο άλλος από εδώ. Τέλος. Και είναι αυτό το πράγμα. Θα βγει να βάλει το ψηφοδέλτιο και όταν βγει, πα στη σκηνή. Ο κόσμος διαρωτά του μετά ποιο είναι ο ηθοποιός που ήρθε. Πώς δεν ήρθε ο ηθοποιός, ποιο δεν. Γιατί ήμουν 16 χρονών, αλλά φαίνομαι για 19-20 και. 16, ε. Ναι, το 67-16. Άρα βγήκατε πριν να μπείτε στη σχολή.
Από την πρώτη εβδομάδα τη σχολή. Ναι. Μπήκα στη σχολή. Πριν να την τελειώσετε, μάλλον. Ο, από την πρώτη εβδομάδα. Παιδί θαύμα. Δεν ξέρω αν είναι παιδί θαύμα. Ότι τον τύπο αυτόν τον καλλιέργησα από νωρίς. Τον έβλεπα και όλες τις κινήσεις του τις αφομοίωσα. Και με το παραμικρό, α πούμε, έγινε. Ήταν και τυχερό πράγμα, φαίνεται. Ποια ήταν τα ιερά τέρατα του Κυπριακού Θεάτρου τότε που ξεκινούσατε? Τότε τον πρώτο που γνώρισα εγώ ήταν τον Μακαρίνη τον Βλαδίμηρο τον Καυκαρίδη. Εμένα όμως από μικρός, επειδή έβλεπα τηλεόραση, μου άρεσε η τηλεόραση, μου έκανε εντύπωση είναι ο μεγάλος ηθοποιός, ο Νίκος ο Παντελίδης. Και τον θαύμαζα σαν ηθοποιό, ας πούμε, παρόλο τα σαρδάμ που έκαμε, που τα καταλάβαινα σαν μικρός, μου άρεσε μόνο και μόνο να τον βλέπω. Εγνωρίσετε κάποιον που θαυμάζετε και τον γνωρίσατε από κοντά μετά και απογοητευτήκατε? Όχι. Τον Νίκο τον Μανδιό τον γνώρισα, ήταν αυτός που ήταν άψογος, κύριος. Ποιος θα έλεγα ότι ήταν ο πρώτος σταθμός, ο πρώτος ρόλος σταθμός στην καριέρα σας που βγαίνατε στη σκηνή και έπεφτε το θέατρο, ας πούμε, από χειροκρότημα? Α, καλά, από επιθεώρηση είναι, μόνο σε μια επιθεώρηση, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι, το οποίο μάλιστα έπεσε το θέατρο πραγματικά και στο τέλος, το χειροκρότημα, εγώ ήμουν νέος ηθοποιός και θυμούμαι αυτόν το συμμετοχή γιατί ήταν στη λύση. Η λύση τότε έγινε ωραιότατον θέατρο. Και μάλιστα όλοι μείναμε με το συμμετοχή. Σου λέει και όλα αυτά, αυτό τώρα βγαίνει στη σκηνή. Πώς γίνεται να πάρει όλο αυτό το χειροκρότημα? Μετά όμως για το μεγάλο το πανηγύρι ήταν όταν παίξαμε για πρώτη φορά με Δώρα στο Απόλλο. Το 1977, το Μακαρίνι τον εφτάψιγο για πρώτη φορά, γιατί ξανανέβασα το 1984-1985. Τότε που ξεκίνησε η χρυσή εποχή η δική σας. Ναι, μπράβο, ξεκίνησε. Η δική σας και της Κακουράτου. Ναι. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, η Δώρα και άλλοι ηθοποιοί ταυτιστήκατε πολύ με την επιθεώρηση. Ναι. Άλλοι ηθοποιοί ταυτίστηκαν πολύ με το θοκ και με τραγωδίες κτλ. Θεωρείτε ότι επειδή κάνατε επιθεώρηση και κωμωδία, κάπου δεν σας εκτιμούσαν όσο έπρεπε ή όσο θα θέλατε? Κοιτάξτε, το ότι υποτιμούσα τους ηθοποιούς της τηλεόρασης και του ελεύθερου θεάτρου, έτσι μόνο μας ονομάζεται το ελεύθερο θεάτρο, ενώ η αλήθεια σκλαβωμένη φαίνεται, έθελε περισσότερο αγώνα για να σε παραδεχτούς. Δόξα ο Θεός, εγώ μέχρι σήμερα έχουν παραδεχτεί και αυτοί που δεν μου παραδέχονταν τότε. Πήρε καιρό όμως, έτσι. Τους παίρνει καιρό. Ναι, εντάξει, καιρό. Μιλούμε 3-4 χρόνια. Σας πίκρανε αυτό το πράγμα? Όχι. Ας πούμε στο ΘΟΚ, δεν θυμάμαι. Παίξατε στο ΘΟΚ? Σε μια επιθεώρηση μόνο που έγραψε τότε η Χριστιανά μαζί με τον Λόρι. Μόνο? Ναι. Πρόσφατα δηλαδή σχετικά. Πριν. Πρόσφατα, κάτω το 10-11. Ναι, ενώ μετά το 2000. Βέβαια. Δηλαδή δεν σας κάλεσαν ποτέ? Δεν έκανα αίτηση ποτέ μου. Ναι, αλλά δεν σας κάλεσαν ποτέ να παίξετε τσέχο, κλασικό ρεπερτόριο ή κάτι? Όχι, όχι. Έπαιξα μόνο το ρεπερτόριο με άλλους ανθρώπους. Πριν 3-4 χρόνια έκαμε το Τσέχοφ, τις αδερφές. Νιώθατε αυτό το σνομπάρισμα? Όχι, γιατί καταλαβαίνω τις δυσκολίες τους. Γιατί τότε λέγασαι με επιθεώρηση είναι ευτελές πράγμα. Ξέρετε, μετά πήγαιναν όταν είχε το ΡΙΚ. Επιθεώρηση. Παίζανε στην επιθεώρηση του ΡΙΚ, αλλά κάτω δεν μπορούσαν να παίξουν στο θέατρο. Εντάξει. Γιατί όμως αυτό το πράγμα με την επιθεώρηση? Ουσιαστικά η επιθεώρηση είναι Είναι το πιο δύσκολο. Ναι, και είναι και μια μετεξέλιξη της αρχαίας κωμωδίας. Μπορεί να πει ο Αριστοφάνης σατήριζε. Ο ηθοποιός έχει μόνο 10 λεπτά να ολοκληρώσει ένα χαρακτήρα. Ναι. Στην πρόζα έχει 2 ώρες να ολοκληρώσει ένα χαρακτήρα. Εγώ δυσκολεύομαι στην επιθεώρηση και όχι στην πρόζα. Ναι, είναι πιο δύσκολο, Πώς είναι για τον ηθοποιό, δεν ξέρω αν σας έτυχε. Προφανώς εκ του αποτελέσματος σας έτυχε λίγες φορές ή ποτέ. Να είσαι πάνω στην σκηνή, να κάνεις το νούμερο σου και από κάτω να μην γελά ο κόσμος. Εκεί είναι η τέχνη του ηθοποιού. Να είναι συγκεντρωμένος πρώτα απ' όλα. Το κοινό δεν είναι πάντα το ίδιο και μην περιμένεις ότι η χτεσινή σου επιτυχία
με το κοινό εκείνο που ήταν, ότι θα είναι και η σημερινή. Κάποιος γελάει δυνατά, κάποιος χαμογελάει, κάποιος μηδιά. Εσύ αυτό το πράγμα δεν πρέπει να σε φέρει από κάτω. Πρέπει να σου δώσει μάλιστα τα εφόδια για να βρεις τον τρόπο να ανεβάσεις το κοινό εκείνο και θα έρθει σε ένα σημείο που θα είναι καλύτερο από ότι ξεκίνησε. Πάντοτε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Πείτε μου για ακραίες ιστορίες σαβασμού του κόσμου. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι η Κακουράτου μας έλεγε για μέρες που ερχόταν η αστυνομία να σας φυγαδεύσει από τα καμαρίνια, από το θέατρο. Ναι, τούτο συμβαίνει στα χωριά περισσότερο παρά στις πόλεις, γιατί στην πόλη, εντάξει, εμείς τα πράγματα ήταν πιο... ο κόσμος πιο εκλεπτισμένος, πιο σοβαρός. Στα χωριά ήταν το πρόβλημα το μεγάλο. Προσέχαμε τις γυναίκες. Προσέχαμε τις γυναίκες γιατί υπήρχαν και χειρονομίες τότε. Λόγω ενθουσιασμού δήθεν εκεί που το έκαναν εξεπίτηδες. Μιμόζα, Ιντερνάσιοναλ, Οθέλος, τρία από τα θέατρα που κάνατε τις μεγάλες σας επιτυχίες. Είπατε ότι ο Μακαρίτης ο 7 ψυχος ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ποια άλλη παράσταση έτσι ήταν πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία? Όλες οι κωμωδίες που είχαμε και επιθεωρήσεις ήταν... Δηλαδή, λόγω η κωμωδία ο Τσορονής ο Σαμουράι, ο Τσορονής ο Καυκαζής, ήταν τεράστιες επιτυχίες που ξανά... Ναι. Κάναμε επανάληψη. Αυτό είχε γίνει και βιντεοκασέτα ο Τσορονής. Όλα γίνηκαν βιντεοκασέτες. Ναι. Όλα. Θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 80 ήσασταν ο στάρ της κυπριακής βιντεοκασέτας. Ήσασταν εσείς, ο Φυρφυρής έκαμε πολλές. Φυρφυρής έκαμε δικές του, ναι. Ναι, ναι. Και η Δώρα, η Κακουράτου έκαμε αρκετές. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αναγκαίο κακό για εσάς η βιντεοκασέτα? Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ έτσι ήταν υπέρον κάπου εσάς, γιατί όσα μου δεν ήθελα να παίξω. Μάλιστα, ένας παραγωγός των βιντεοκασετών του, των τηλετενιών, έτσι του είμαστε εσύ. Ναι. Επειδή αγοράσαμε όλα τα δικαιώματα των έργων που είχα παίξει στο θέατρο. Πήγα στο συγγραφέα και του είπε: θέλω να μου δώσει τα δικαιώματα του έργου που παίξε ο Ηρακλής. Του λέει ευχαρίστω. Ναι. Και θέλει να με έρθει για να με εκφιάσει ή να παίξω. Δεν παίξω. Και μετά να κάτσει και να βάλει. Τα υπέρογκα ποσά τότε για τι βιντεοκαθέτε τι ήταν? Για να σου δώσω να καταλάβει. Ο ηθοποιό έπιανε 50 λίρες την ημέρα. Τρει ημέρε να πιάει 150 για κάποιον έναν έργο. Ναι. Εγώ εσύ του 1000. 1000 λίρες για το έργο. Ναι. Και διούσα μου τις. Έτσι, τρεις φορές τώρα πάω, εντάξει, κανεί, θέλω άλλο. Και πόσες μέρες σας έπαιρνε μια βιντεοκασέτα? Τρεις-τέσσερις ημέρες. Ξεπέτα που λέμε, ναι. Ας πω κάτι, ήταν και έργα, εντάξει, ήταν... Και ήταν μόλις ξεκίνησε αυτό το πράγμα, δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα τα όπως έχουμε σήμερα. Τότε ήταν, ας πούμε, δύο μηχανές που δεν παντρεύονταν μεταξύ τους. Η μια δείχνει μαυρό-άσπρα, η άλλη έχρωμα. Good morning, Mr. Goloja. Hey. How are you? Good morning, morning, good my fort. Hey, you going to coffee? Oh, yes, yes. Is sweet or sketon? Sketon sweet. Good. Master Osmo Anastasis, when? Out. Out? Yes. Out of bounds? Yes. Good. Εμέναν τώρα σύντι έφερε βλαγκούι. Πόψε τι αν είσαι φάει. Πόψε έφερες κοκόνα να γέλα φάει και χορέψει. Good. Yes. Good. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλη, άκου να μπω να σου πω. Ουδαμε τελά. Άμα σδιάζει σκυλώνει τον μπακάλικο σου, θα πιερώνει σε σκυλόν πιο ιωκάν. Μα είναι κύριο που πιερώνουμε. Άρα να κύριο που πιερώνεστε. Δηλαδή στους τόσα των κυλών, πιερώνει τόσα κάνει ο καν. Κατάλαβε, που θα μέσω εδώ θα σδιάζεις εντάξει. Εντάξει, που θα τώρα να πάει να σδιάζω εντάξει. Και το κάποτ. Το κάποτ. Άμα το μετράς το κάποτ με τον πύχη, να το κόφτει τζάμε που τελειώνει ο πύχης. Όχι να τραβάς το δάχτυλι σου παραμέσα και να κλέψασαι τέτοιο δάχτυλια. Εντάξει, που τα σήμερα να πάει να το κόφω ακριβώς τζάμε που τελειώνει ο πύχης. Τούτσου, και τα ρέστα. Θέλω να τα διάσεις εντάξει τα ρέστα. Μα εντάξει που τα δεις. Όχι, δεν είναι εντάξει που τα διάσεις.
Άμα δεν κανέναν νητσής κάτω από τα γρονιά, κανένα κοτσάκαρι πάνω από 200, διάθετατε τίκη. Που τα μη τίτα θα ουστεριά συντάξει. Στην Ελλάδα, όμως, κύριε Γιώργα Λή, ηθοποιοί που ήταν μεγάλα ταλέντα, που τον καιρό της βιντεοκασέτας έκαναν πολλές βιντεοκασέτες, μετά έπεσαν έτσι λίγο στην ανυποληψία. Όχι, ο Ρυσάνος Στάθης Άρτης. Ο Ψάχτης το πλήρωσε αρκετά. Το πλήρωσε. Ενώ ήταν μεγάλο ταλέντα. Το γνώρισα. Μάλιστα, του πρότεινε να έρθει να παίξουμε στο θείο. Ζήτησε μου 30 εκατομμύρια. Λέω 30 εκατομμύρια. Δεν βγάζουμε στην Κύπρο, λέω. Ναι, και δεν ήρθε τελικά. Ναι, 30 τελικά. Εκατομμύρια δραχμές τότε. Ναι, αλλά ήταν λεφτά. Μιλούμε για το 86-87, κάτι τέτοιο. Να περίπου 100.000 λίρες. Ναι. Τώρα πρέπει να ήταν κάπου 150.000. Ναι, ναι. Και τελικά δεν συνεργαστήκατε. Όχι, βγήκαμε έξω. Έρχεται γιατί τότε είχε μια κατάσταση στην Κύπρο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν εσείς φοβηθήκατε μετά που άρχισε να περνά η μόδα της βιντεοκασέτας, μήπως, ας πούμε, σας στοιχήσει κάπως η βιντεοκασέτα. Όχι, κοιτάξτε, να σου ξέρω κάτι. Η περίπτωση δική μου είναι διαφορετική. Εγώ δεν έκανα βιντεοκασέτες για να κάνω βιντεοκασέτες. Τα έργα που επέξαμε, ασχέτω αν δεν ήταν καλόντων, ας πούμε, από τεχνικής απόψεως, αλλά από θέατρο και από καλλιτεχνική, ήταν καλό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό όλες οι κασέτες οι δικές μου κάμναν αμάν να πάνε να τις νοικιάσουν. Ήταν και δύσκολο να την βρεις τότε. Ναι, ναι, ήταν εμπορικές επιτυχίες. Όλες επιτυχίες. Λέω για τον χώρο μετά, αν ήταν, ας πούμε, κάπως περίεργο. Μετά σταμάτησε. Μετά είπα, όταν είδα ότι γίνηκε μαϊτανός το πράγμα, δεν ήξερα να κάνω. Κύριε Γιώργα Λή, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτατε στον Αλφα με τον Ηράκλη Γιώργα Λή. Δόξα σε Θεός, εγώ μέχρι σήμερα έχουν παραδεχτεί και αυτοί που δεν μου παραδέχονταν τότε. Εγώ έτσι ήταν υπέρον κάπως, άσχε διούσα μου, δεν ήθελα να παίξω. Η Δώρα είχε έναν ελάττωμα μόνο, φοβάτουν να κάνει πρόζα. Η Δώρα έτσι ήταν. Ό,τι παίρναν, πρέπει να περάσεις ύστερα να σου πει και είχα το τάδε πρόβλημα. Στην Κύπρο δεν γίνεσαι πλούσιος που το θέατρο, ούτε και στην Ελλάδα φαντάσου. Και πήγα στον πατέρα μου τη νύχτα με ένα δυο ποτά που είχα, σου λέω, θα πας προξένια στην τάδε κοπέλα. Πήγα σύνιστα, εσύ μου λέει, δεν ήταν μέσα η κοπέλα του, η ελίπαση, και πήγα μένει στη ξένια. Γιατί είχε να κάνουμε με τρία παιδιά, τέσσερα που κάναμε, τώρα δεν πέθανε. Γεννήθηκε δεύτερον του παξικοβλήματος και πέθανε την Κυριακή της εισβολής, η οποία εγώ ήμουν με τα δάχτυλων. Το μόνο που έκανα, φύγα έξω, έσαιρε μια ρηπίνη στον αέρα. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέταρτο στον Αλφα με τον δημοφιλή ηθοποιό Ηράκλη Γιώργα Λή. Κύριε Γιώργα Λή, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σας, της καριέρας σας, είναι η Δώρα η Κακουράτου. Βέβαια. Ο κόσμος σας ταύτισε μαζί, γιατί πολλά χρόνια ήσασταν μαζί. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί στο θέατρο? Από το 77 ως το 98, 97. 20 χρόνια. Ναι. Και ήταν ο θείας. Το 73, δεν γνωριστήκαμε το 73 στο Δημήτρη. Πείτε μου για την πρώτη σας γνωριμία, πώς γνωριστήκατε με την Κακουράτου? Η Δώρα ήταν στον Παδημήτρη και όταν το 73 πήγα στο Παδημήτρη, παίξαμε μαζί και μάλιστα ρώτησε με ποιος είναι ο κύριος. Τι είπαν, είναι ηθοποιός του Βλαδιμίου, τέλος πάντων. Μετά έφυγε η Δώρα και πήγαν το 74 και πήγαμε θείας των δικών της. Μετά γίνει και η εισβολή. Και το 77, όταν πήγα στην Αθήνα 6 μήνες και δούλεψα σε κάτι, μετά την εισβολή, σε κάτι εργοστάσιο εκεί. Και όταν επέτρεψα, ζήτανε ότι θέλει ηθοποιούς. Και πήγα μαζί της. Και από τότε είμαστε μαζί συνέχεια. Και στην τηλεόραση, και στο θέατρο, και παντού. Και στα έξω μας, και στα... Πώς θα χαρακτηρίζατε τη Δώρα Κακουράτου?
Η Αγορά ήταν πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνη. Η Δώρα είχε έναν ελάττωμα μόνο. Φοβάτουν να κάνει πρόζα. Ήταν λίγο φοβάτουν ότι μήπως τον κόσμο, δηλαδή φοβάτουν τι θα πει ο κόσμος. Ναι, μπορούσε να κάνει, mm-hmm. δεν τολμούσε η Δώρα. Αλλά ήταν πανέξυπνη, καλή συνεργάτης. Εγώ την είχα σαν αδερφή μου. Με βοηθούσε, την βοηθούσα πάρα πολύ, στη σκηνή, τα πάντα. Ήταν εντάξει, έφυγε νωρίς, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ήταν πολύ, ας πούμε, πρωτοποριακό το ότι ήταν η πρώτη γυναίκα θειασάρχης στην Κύπρο. Βέβαια. Η Δώρα, μόλις έφυγε η σκηνή, ήταν για αυτή, έκαμε ένα μπαμ από το πρώτο εφάζεν της στον ΟΘΑΚ. Τότε έτσι άκουγα εγώ, γιατί δεν το, το φτάσα. Έκαμε τον μπαμ, δηλαδή με το πρώτο νούμερο που έκαμε, ο κόσμος είχε το κελ η Δώρα που λένε. Ένας τέτοιος όταν είναι χωρίς να μιλήσει, έχει το κελ. Μετά είναι εύκολος ο δρόμος, πιο εύκολος ο δρόμος. Και ο θείασος σας λεγόταν, θείασος... Καγκουράτου Ηράκλης. Πώς έγινε το Καγκουράτου Ηράκλης και όχι Ηράκλης Καγκουράτου. Ηράκλης Καγκουράτου γίνηκε μόνο μία φορά. Και μετά άλλαξε έτσι και μου λέει, εντάξει, δηλαδή, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, σε να πάμε πει το όνομα μου πρώτα, εντάξει, ρε λαρούδες. Και μετά μόλις το είδε, όχι, να το σβήσεις. Για πες με, εντάξει, το δεν το σβήσω. Ήταν στα αδέρκια που είμαστε, τσακωνούμαστε για μικροπράγματα δηλαδή. Γιατί πιστεύετε ότι είχατε αυτή τη χημεία μεταξύ σας? Από το δέσιμο μας της σκηνής, ήταν τρομερό το δέσιμο μας. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Από το πρώτο νούμερο. Όταν έκαναμε το πρώτο νούμερο στο θείασον της, τα κουρά του κάτω στο Απόλλο, ήταν τόση μεγάλη επιτυχία που ο κόσμος δεν άντεχε και χτυπούσε το κεφάλι τους πάνω στις κολόνες. Γιατί το Απόλλο είχε κολόνες. Ή μπροστά στις καρέκλες χτυπούσαν τα κεφάλια τους πάνω στις καρέκλες από το γέλιο. Είχε ένα άνθρωπο θυμούμε που έρχεται από τον Καναδά να μας δει. Και όταν έφυγε να πάει στη σκηνή, έβασαν τη ζηλιά του και φούραν. Μπορεί, και φούραν να βγει στην έξοδο και να ξανακαταβαίνουν πάλι. Βλέπω ότι έχετε έναν κοινό με τη Δώρα Καγκουράτου. Ενώ ας πούμε ο κόσμος σας βλέπει τόσο εξωστρεφείς και τους δύο στα έργα σας. Στη σκηνή, στην τηλεόραση κτλ. Στη ζωή και οι δύο μαζεμένοι. Είναι μαζεμένοι. Εξωστρεφείς, σοβαροί. Αυτό ήταν το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μου, μάλιστα από όταν ήμουν νέος. Ο κόσμος ζήτησε μου, συγγνώμη, μπορούμε να σας μιλήσουμε. Σου έλεγα, μα καλά γράφει τίποτε, πας στο μετωπό μου, ότι απαγορεύεται. Εντάξει, το ύφος σας τέτοιο μου. Η μάσκα του προσώπου, την οποία κρατούσε τον κόσμο σε μια απόσταση. Όχι γιατί, εντάξει, είμαστε σοβαροί, αλλά δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι εμιλιούμαστε που λέμε. Απλούστατα ο κόσμος, λόγω της μάσκας του προσώπου, φοβάται να έρθει να σου πει, σου λέει, Παναγία μου, εσύ που κάνω να ζει, πας και θυμώσει. Η Καγκουράτου όμως ήταν αυστηρή, η Δώρα ήταν αυστηρή. Η Καγκουράτου ήταν, εντάξει, η Καγκουράτου μπορούσε να λύσει για την κουβέντα παραπάνω, αλλά νομίζω, ας πούμε, ήταν τούτο, να μάθει τη Δώρα, λέει, τι κάνετε κυρία Δώρα, αλλά σου ευχαριστώ εσείς. Εμίλανε η Δώρα, εμίλανε απλούστατα. Είναι δύο περιθώριο του άλλου να κάνει τα αστεία τα λεγόμενα. Δεν δεχόμαστε, ας πούμε, να έρθει ο κόσμος να μας πει «Πέ μου σε έναν ανέκδοτο, είπε μου, όπως έκαναν ορισμένοι». Ναι. Ή να σας χτυπήσει μια στην πλάτη, να μου κάνεις, ρε Ηράκλη. Ναι. Ανοίγω, αν υπήρχε ή «Γεια σου, ρε Δώρα», ας πούμε. Έκαναμε έτσι. Οτσάμε, δηλαδή έδωσαμε. Πρέπει να έχει μια απόσταση. Ναι. Ο σεβασμός, όπως σε σέβομαι εγώ, να με σεβαστείς εσύ. Για ποια πράγματα τσακωνόσασταν με την Καγκουράτου? Μικροπράγματα. Ας πούμε, άμα μια φορά γίνει και έναν... Δηλαδή, το νούμερο δεν το θέλω. Λέω, εντάξει, να το παίξω εγώ. Άμα θέλω να ήταν επιτυχία, θα ξαναπαίξω νούμερο που απορρίπτω εγώ. Μα καλά ρε, λέω, αφού απορρίψες το, πού να γυρεύουμε ένα άλλο νούμερο? Έπαιξα το εγώ. Όχι, δεν θα ξαναπαίξεις. Και ήταν και μέρος της οικογένειάς σας, δηλαδή με τη γυναίκα σας, με τα παιδιά σας, η Δώρα. Βέβαια, αφού είμαστε στην οικογένεια με τη Δώρα, οι παραπάνω ώρες ήμουν στο θέατρο. Και όταν λύνει το θέατρο, πήγαμε στα Πουσούκια, πήγαμε έξω μας, ήμουν στην Κολλητάρκα. Μετά που σταμάτησε ο θείασος.
Εντάξει, μετά που σταμάτησε ο θείασος, εγώ έφυγα από το 98, σταμάτησα να έχω θείασος, σταμάτησα να ασχολούμαι με το θέατρο. Τηλεόραση μόνο. Γιατί? Ήταν κουράστηκα, γιατί υπήρχε μια εποχή που έκανα θείασο να στέρω μόνος μου, χωρίς τη δώρα. Ναι. Αυτό γιατί έγινε, γι' αυτό ρώτησαν οι τσακώνες του. Με τη δώρα τότε δεν τσακωθήκαμε, απλούστατα ήταν με τον Παπαδημήτρη. Ήταν με τον Παπαδημήτρη και ζητήσαμε να μου ζητάμε να ξέρουμε να φύγουμε, είναι ακόμα θείασο δικό μας. Και μάλιστα δεν έρθει στο Αργυρίς, αλλά ο Αργυρίς ο δούλευτος υπόγραψε και συμβόλαια μαζί μας και πούλησε μας. Τέλος πάντων, λύσαμε την διαφορά μας στα δικαστήρια. Σε ποιοι ήσασταν? Ήμουν ο Βρωμάτης, ο Σώτος, η Αγγελική, η Ρεβέκα. Είμαστε 6-7-8, είχαμε ένα θείασο, παίξαμε στο International. Mm-hmm. Με επιτυχία. Θείασο, τεράστια επιτυχία. Όταν η δεύτερη φορά που έφυγε ο μαγαζί Εφτάψιο, πήγαινε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα πάω άλλα, έχει το πανέρι. Απ' όλα έχει το πανέρι. Κι άμα γουστάρω και αγαπώ, αφού με στη μαγκιά ξεφτέρει, χέρι απλώνω και αρπώ. Εάστε τις λοξεσματιές και δεν σηκώνω πονηριές. Γιατί μες στα πατούμενα με σφίγγουνε οι κάλλοι. Βρήκες το σήκω βούτατο, μην το βουτήξουν άλλοι. Αντζέλη! Αντά μάθε τούτσι! Ποια είναι τούτη ρε? Φύγω να φύγω! Λάλε γλύωρα! Λάλε γλύωρα, πια εμποντούτη! Απαναέ μου, επίεν η Αμερικανική πρεσβεία στη Βηρητό. Λάλε γλύωρα που εμποντινή πρες! Έπεσε το τεπελέν. Ποια είναι τούτη ρε? Ποια. Τούτη που το δάμε τώρα. Τούτη μάνα μου ήταν περαστική που δάμε και... Πού σου! Παλιά δρόπε! Ω, η Ρέντα τσιρτίνε φάμε. Να μου πεις και εμπόνι. Μόνο με είπα, σου είναι περαστική κοπέλα. Πού σου άλλη μια φορά, παλιά άνθρωπε. Έτσι, εισπράξει το θέατρο, πόψε να κάνω. Να ντρέπεσαι. Να λέει γλύωρα πια εμπόνι. Όχι, σου είπα, δεν ξέρω, δαμέ την είπα την κοπέλα, γι' αυτό. Αλήθεια, μάνα μου. Γι' αυτό την είπα, μάνα μου. Πού σου άλλη μια φορά. Δεν και νεκά. Να λέει γλύωρα, τώρα τι έκαμνετε δαμέ μαζί. Ρε κοπέλια, κάμε τίποτε, μάνα μου. Αφού είναι προλάβαμε. Είναι προλάβετε, α. Δηλαδή, αν δεν σας έκοφκα, ήτουν να πάτε να κάνετε, α! Αν. Αν. Το άδαμι όμως είναι παρπατημά. Όχι έτσι που παρπατιέν έχει. Έλα ρε γενέκα, αν και αν και αν. Αν είσαι νησιδέ μου φρύθηκε, είναι να σπάζεις και καρύθι. Ωραία. Και παππούς μου είσαι να φορταθείς το λίθηκε. Και παρπατήσετε παιδί και τα δύο. Αλήθεια. Όπως ξέρεις, Ηράκλη μου, κάνω 12 χρόνια πρωινή εκπομπή με τη Χριστιανά την Αυτεμίου. Ναι. Με την οποία έχετε συνεργαστεί πολύ, βέβαια, στην Αγία Φούξια καταρχάς, με αυτή τη μεγάλη επιτυχία που θα σε ρωτήσω μετά για την Αγία Φούξια. Το πρωί της 14ης Δεκεμβρίου του 2022 που κάναμε εκπομπή, σε ένα διάλειμμα που έπαιζε μουσική, βλέπω τη Χριστιανά και δέχεται ένα τηλεφώνημα. Ήταν από τον Λόρι, που της είπε, άκουσα ότι έφυγε η δώρα. Δεν είχε ιδέα η Χριστιανά. Κανένας δεν είχε ιδέα. Ναι. Και έτσι το μάθαμε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ που ήσασταν σαν αδέρφια και είχατε αυτή τη σχέση, δεν ήξερες? Όχι, τίποτε, τίποτε, τίποτε. Έβαλα τυχαία πριν 3-4 ημέρες πριν πεθάνει μία φωτογραφία μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι δυο μας. Στο Facebook. Στο Facebook. Και γράφει μία θαυμάστρια από το Λεμεσόν, η οποία είναι του θεάτου φανατική. Και η Ράκλη μου λέει, συγγνώμη, η δώρα μας είναι καλά. Και γράφεις που κάτω μια χαρά. Μου λέει, γιατί κάτι άκουσα. Λέω, τι άκουσες, τίποτε? Όχι, μου λέει, κάτι ακούγεται, δεν ξέρω. Εντάξει, μου λέει, μακάρι να είναι καλά. Λέει, όταν της είπα εγώ, δεν ακούσαμε τίποτε. Μια χαρά είναι. Για να μην ακούσεις τίποτα, σημαίνει ότι είμαι καλά ο άλλος. Διότι πριν 6-7 μήνες είμαστε μαζί το έργο του Οδυσσέως. Πέσαμε μαζί. Ναι. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν βλέπω μας συντακτικά, γιατί η δώρα πήγαινε Λεμεσόν. Αθήνα. Μπράβο. Ναι. Και μετά ακούμε ότι πέθανε. Δηλαδή, θα γίνεται, λέω. Αφού
Και στα συνδύασα το με τούτο, γιατί ήταν λεμεσανή η κοπέλα που μου έγραψε το μήνυμα. Μετά έφερα την αδερφή της στην κηδεία. Ρε Σούλα, λέω της, γιατί δεν μας έπιαζε ένα τηλέφωνο να μας πείτε σε όλο ότι δεν έθελε η Ρακλή μου. Δεν έθελε η δωρά της ήταν. Ότι πρέπει να περάσει ύστερα να σου πει είχα το τάδε πρόβλημα. Ήταν αυτός ο χαρακτήρας. Και πώς το έμαθες? Που το Facebook. Είδα το μέσα στο Facebook εγώ. Που δεν ξέρω κανένας. Και το ραδιόφωνο ύστερα. Στη Λεμεσόν ξέραν το ένα-δυο άτομα μόνο. Ύστερα μάθαμε. Νομίζω ένας ανιψιός της εξαιρετό. Που επιεντζήτηκε μάλιστα στην κλινική. Η ίδια όχι. Δεν ήθελε να ακουστεί τίποτε από τους συναδέλφους. Άρα ήταν ένα μεγάλο σοκ για σένα. Μεγάλο, δηλαδή. Δεν ήταν μεγάλη η δώρα. Να πει μεγάλη. Ήταν μια χαρά. Πριν 6 μήνες πέσαμε μαζί. Είπες πριν, Ηράκλη μου, για την καριέρα σου τη θεατρική και μετά σταμάτησες και κάνεις μόνο τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει αυτό στην καριέρα σου. Υπάρχει η θεατρική και σαν να είναι δύο εποχές. Μία καριέρα η θεατρική, μία η της τηλεόρασης. Με την τηλεόραση θεωρώ, νιώθω ότι επέρασες σε όλα τα κοινά. Δηλαδή από μωρά ναι. μέχρι τους μεγάλους που σε ήξεραν. Σαν να επανασυστήθηκες ή επανασυστηθήκατε και εσύ και η Κακουράτου και τα λοιπά μέσω της τηλεόρασης. Ισχύει. Ισχύει, ναι. Διότι όταν από το 98 δεν κάνεις θέατρο, έκανα 3-4 παραστάσεις. Δηλαδή μετά το 98 μέχρι σήμερα θεατρικές παραστάσεις 3-4-5 το πολύ είναι να κάνω. Ναι, έκανα ακόμα ναι, και μια επιθεώρηση. 5 παραστάσεις σημαίνει ότι η τηλεόραση σε συστήνει ξανά στον κόσμο. Ας πούμε με τη Φούξια. Αυτό ήταν η μεγάλη. Φαντάζομαι σε βλέπαν τα μωρά στον δρόμο και έγινε το χαμός. Ήταν, λέμε, από 3 χρονών μέχρι 93, έλεγαμε τότε. Ναι. Πες μου για τη Φούξια. Εσύ είχες καταλάβει αυτή την επιτυχία? Περιμέναμε ότι θα είχε κάποια επιτυχία λόγω της γλώσσας, λόγω ότι ήταν γραφής, γιατί ήταν καλογραμμένο πράγμα. Αλλά τέτοια επιτυχία κανένας δεν περιμένει και κατά ψέματα. Πέκαμε πολλές επιτυχίες στη ζωή μας, αλλά τέτοια επιτυχία ήταν πρωτοφανούσιμη για τα κυπριακά δεδομένα και για τα ελληνικά δεδομένα. Πιάσε 82%, ούτε Champions League να ήταν το τελικός. Ήξερες εσύ τη Χριστιάνα και τον Λόρι πριν από τη Φούξια? Ναι, βέβαια. Παίξαμε στο παραπέντε πρώτα με τη Χριστιάνα. Α, ναι, ναι, αλλά δεν το έγραφε στο παραπέντε η Χριστιάνα. Ήταν το... Όχι, δεν το έγραφε. Το πρώτο κρούσμα ήταν. Νομίζω ότι κάναμε ακόμα ένα σκετσάκι, νομίζω, για δύο επεισόδια που ήταν. Η Ευρετή, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Η Ευρετή είναι φαουλή. Πάλι στο Φικαρδό. Ναι. Και μάλιστα τότε έκαμε ένα άλλο ρόλο. Ένα μουκτάρι, ναι, τέλος πάντων. Και μετά είπα ότι να κάνω στην τρία τη Φούξια. Ναι. Το casting στα διεθνή είναι μεγάλη επιστήμη να κάνεις ένα casting για μια σειρά ή για ένα έργο. Αυτά τα δύο παιδιά έκαναν το casting. Παντές ήταν 30 χρόνια ο καθένας σπουδασμένος για casting και μέχρι κομπάρσους ήταν για τη Φούξια. Δηλαδή ήταν τόση επιτυχία μέχρι και η κομπάρση μας. Θέλω να καταλάβω την ψυχοσύνθεση και το πώς βλέπει ένας φτασμένος ηθοποιός όπως εσύ δύο παιδιά νεαρά που έρχονται και του λένε, ξέρεις, γράφουμε, θέλουμε να παίξεις εδώ κτλ. Πώς μπαίνει στη διαδικασία, πώς κόφει το μάτι σου ότι του δίθηκε η Μιτσέγκαλη, ας πούμε? Για να κόψω μάτι μου με το να μου πούσει μια κουβέντα, αποκλείεται, δύσκολο. Όμως, εάν διαβάσω αυτά που γράφουσιν και αυτά που θα μου πούσει και συνδυάζω και τα δύο, θα καταλάβω σε ποιον επίπεδο βρίσκονται. Διαφορετικά έμπορη να. Με τη Χριστιανά και τον Λόρι, πώς έγινε δηλαδή, το κατάλαβες αμέσως? Βέβαια. Το πρώτο. Μα με τον Λόρι παίξαμε σε μια άλλη σειρά που έκανε ο Κουμίδης, νομίζω το 7ο κλειδί. Παίξαμε μαζί. Οπότε είχαμε μια επαφή μαζί του. Εθώρουν τον Λόρι ότι είσαι το μεράκι και το σκουλούζι που λέμε, γιατί διορθώνει ορισμένα πραγματούθια.
Είχε το μέσα του. Και άμα το δεις αυτό το πράγμα, αφήνεσαι. Δείχνεις εμπιστοσύνη. Με τον Λόρι, ναι, είχα την εμπιστοσύνη με τη Χριστιανά, ειδικά στην Αγία τη Φωξία. Είπα τη στο. Η μονολογία ήταν καλύτερη. Ωρες, ωρες. Ο Λόρι, ο ένας ενημερώνει τον άλλο για μένα. Απλούστατα, ο Λόρι ήταν πιο σύντομο στι σκηνέ του. Αλλά ήταν πετυχημένο σαν ντουέτο. Τώρα γιατί, ποιο λόγο σταματήσαν να συνεργάζονται, δεν ξέρω. Τι κόντουσα μα φυσικά. Αλλά είναι ταλέντα και οι δύο για μένα. Η Κύπρος χρειάζεται συγγραφείς. Δεν έχουμε ούτε θεατρικούς, ούτε επιθεωρησιακούς συγγραφείς, ούτε τίποτε. Δευτελάβεται φως, πιστεύω εις έναν Θεόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Πού είναι το φκέ? Έλα, μωρέ, φωτσία. Εσούν ήσουν η τελευταία που είσαι στον Παπαναστάση. Και εσούν, πού το ξέρεις? Με μου τον άμπουλε. Κι όμπου ήταν. Ό,τι και σου είπε είναι ψέμα. Εγώ με τι μια γυναίκα. Του τον Μπούκολα. Ο Ιαλότολο το ξέρει. Και στο κάτω-κάτω, ό,τι κάνει ο άλλο έσω του, είναι δουλειά δική του. Ιε το ράουξ, Αντωνίε. Κι ο Μπουλού. Τον Παπαναστάση. Α, ναι, Ιατών. Άμα με ρωτήσει τώρα ή του, νομίζει σε παρατηρούν. 12 παρά 8 ή του, έρεσε μου το στενό μου. Σε ζούνε καλή Ορθοδοξία, είναι να μπορεί να πει έτσι ώρα με στη στράτα. Αποτυχίες θα λέγατε ότι κάνατε στην πορεία σας? Δεν θυμάμαι τα σώμα για να με ειλικρινείς. Με λιγότερη απήχηση στον κόσμο, ναι. Με λιγότερη και τεχνική αξία, ίσως. Δεν θυμάμαι όμως έργο που να πει ο κόσμος αυτό είναι σαχλά, αυτό είναι... Όχι. Mm-hmm. Αυτό... Δεν τα θυμάμαι. Οικονομικά πώς τα πήγατε? Βγάλατε λεφτά? Σπούδασα 3 παιδιά. Είμαι μια χαρά. Στην Κύπρο δεν γίνεσαι πλούσιος από το θέατρο, ούτε και στην Ελλάδα φαντάζομαι. Αλλά εντάξει. Μια χαρά. Έρχεται παραπάνω. Όταν 50 χρόνια κάνεις αυτό το επάγγελμα και είσαι εντάξει και δεν κάνεις άλλο επάγγελμα, τι σημαίνει? Βράχος πάντως, όλα αυτά τα χρόνια, στη ζωή και στην καριέρα σας ήταν η Ξένια. Βέβαια. Διαβάζω ότι είσαστε μαζί από 1η του Γενάρη του 1971. Και εκείνη ήταν 15 χρονών. Και εσείς 19. Πείτε μου για αυτόν τον έρωτα, 15 και 19. Τάσο μου, δεν είναι έρωτας. Είναι με τη Ξένια, οι μητέρες μας, οι τα φιλενάδες που μικρές, που το κάρμουν και η οικογένεια της γυναίκας μου. Ο πατέρας μου βάφτισε τον αδελφό της. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι, φίλες οι μητέρες μας, και κουμπάρι και τα πάντα. Εγώ το 70 όταν πήγα στο στρατό, το 70, τέλος, ήταν και μάλιστα Χριστούγεννα. Έχω γνωρίσει μια κοπέλα σε ένα χρόνιο φίλου μου που τον την κουνιάδα. Και πήγα στον πατέρα μου τη νύχτα με ένα θείο ποτά που είχα, σου λέω θα πας προξένια στην τάδε κοπέλα. Είμαστε φίλοι στο θέατρο, είμαστε και μαζί στο θέατρο με έναν. Α, μην πούμε το όνομα του, γιατί δεν χρειάζεται. Και μου λέει, εντάξει, να πάμε. Πίεση, νύχτα, και μου λέει, δεν ήταν μέσα η κοπέλα του, δι, ελείπαση, και πήγαμε στη Ξένια. Τι Ξένια? Στη Ξένια του Κύπρου, του. Ξέρεις. Εγώ θέλω σαν να είναι πια μου εγώ τη Ξένια. Μου λέει, μα γίνεται το λογείο, το πράγμα. Εγώ εδώ κάμε το λόγο μας, δεν μπορεί να μας πει. Σε να έρθει ο παπάς της, να μας δώσει απάντηση στρα από 3-4 ώρες. Θα δούμε, μα γίνεται τα πράγματα. Να στέλνω λόγο αλλού και να μας δω. Μου λέει, εμώ, εδώ κάμε το λόγο μας. Ένα μόνο κάμε. Να πεις το ναι, όσο. Πρώτα απ' όλα, δεν είπαν το ναι, να το πω εγώ. Τέλος πάντων. Στρα που λέω, εάν δεν έρθει, ώστε να μπορώ να πάω μέσα, γιατί τέλειωνε η έξοδος μου και πρέπει να πάω στο Πέλαβάης.
Το τηλεφωνήμα πάει στο Πέλαπας. Πρωίν πρωί τόκουμε με το ρούχο, αν ήρθε ο πεθερός μου και είπε το οκ. Δηλαδή, και τότε, να πω, φύγω τον πατέρα μου, να φύγω τον Λόντο. Και είπα, εντάξει. Έχω μείνει άναυδος. Ναι. Το έχω ακούσει να το κάνουμε κορίτσια αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Με αγόρια πρώτη φορά. Τους έστειλε σε άλλη κοπέλα. Και πια σε άλλη. Και πια επίτηδες. Θέλαντι, όπως είπα, την κάμουν νυφινή, εγώ θα την επερνάει ο αδερφός μου. Ναι, αλλά επέτυχε τελικά. Επέτυχε, ναι, καλά. Ήταν παμπονιρός ο πατέρας μου. Σε του γελασμάτου. Αφού την έβλεπε σαν ξαδέρφη σου και τα λοιπά, ήταν τόσο κολλητή. Μετά πώς τα κατάφερες και εντάξει, σαν ξαδέρφη είναι, περίμενα εγώ ότι μπορούσα να πάρω τη ξένια. Γιατί την θεωρούσα σε μια μικρή, 15 χρονών. Αλλά ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Εντάξει, μετά που γνωριστήκαμε, ξέρεις, είναι νέος τότε, στο στρατό τότε. Και τόσα χρόνια μαζί, από το 71. Είναι άξια μάνα, άξια σύζυγος και ωραία γιαγιά. Με τι ασχολείται η Ξένια, τι έκαμε? Η Ξένια δούλεψε στη ζωή της 3-4 χρόνια. Τώρα τελευταία δούλευκε καμιά δεκαετία χρόνια σε έναν κατάστημα που πουλούσαν, αγοράζαν χρυσαφικά, ξέρεις, που ήταν χειροδανιστήρια, τις ονομάζονταν. Σκέφτηκες ποτέ, αν οι γονείς σου δεν έκαναν αυτό το πράγμα, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου? Ναι, πρώτα θα έφευγα, θα πήγαινα στην Ελλάδα. Γιατί η κοπέλα είναι... Όχι, ήθελα να πάω, αν μένει γίνεται, ας πούμε, να... Θα πήγαινα στην Ελλάδα, αφού έστειλα τότε, το 76, έστειλα στο Μουστάκα από τότε την επιστολή, με φωτογραφίες και πράγματα να με βοηθήσει για να πάω. Ναι. Τέλος πάντων, μετά κενήσαμε τα μωρά μας. Και είναι τρία παιδιά. Τρία. Ο ένας είναι στο ΡΙΚ, τον έβλεπα στην τηλεόραση παλιά που έλεγε ειδήσεις. Μπράβο. Ο άλλος είναι πρέσβης στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Πρέσβης της Ρωσίας. Της Κύπρου στη Ρωσία. Ναι, βέβαια. Είναι ο πρέσβης μας. Βέβαια. Ο πρέσβης της Κύπρου στη Ρωσία είναι ο γιος σου. Ναι. Κύπρος Γιοργαλής. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πολλά απόψε. Εντάξει, να το. Ναι. Και η κόρη. Η κόρη είναι εδώ μαζί με τον καμπρό. Ο καμπρός μου είναι Κιώτης. Σαν πατέρας, θα έλεγες ότι ήσουν όπως θα ήθελες να είσαι? Δεν μπορούσα να γίνει διαφορετικά, γιατί η δουλειά ήταν τέτοια που τα παιδιά στερηθήκαμε ορισμένες φορές. Πολλά χρόνια, αναλόγω χάρη, ούτε γιορτές δεν μπορούσαμε να κάνουμε μαζί, ούτε τίποτα, γιατί είμαστε στο θέατρο. Χριστούγεννα θέατρο, πρωτοχρονιά θέατρο, παραμονή θέατρο. Τα πάντα. Σου έκαναν παράπονο τα μωρά τότε? Φέρναμε δηλαδή στο θέατρο. Όταν είμαι μεγάλος αλλίων, εντάξει, παράπονα θα σε κάνουμε του παπά του, όμως... Της μάμας. Ξέρω τη δουλειά. Της μάμας, δεν ξέρω, δεν μου πάρεις καμιά φορά. Αλλά κανένας ηθοποιός από τους τρεις. Εντάξει, βλέπεις ότι αυτό είναι και επακόλουθο. Ανάλογα, σε άλλα παιδιά άλλων καλλιτεχνών, εντάξει, κολλήσαν το μικρόβιο. Επίεν να πάει ο Παναγιώτης, επίεν ένα χρόνο. Επέξε και στο θέατρο ο Παναγιώτης, ο δημοσιογράφος. Ναι. Και μετά σου λέει, ξέρετε τις καταστάσεις στο θέατρο, ότι οι περισσότεροι δεν είχαν δουλειά από τότε. Ναι, αλλά και να είναι γιος του Γεωργαλή θα ήταν δύσκολο, ναι. Εντάξει, μπορεί να το βάλει γι' αυτό, σου λέει, πού να φτάσω, τι να κάνω, και αν δεν πετύχω. Και καλύτερα φυσικά, εγώ δεν επίεσα κανέναν, ούτε τι θα γίνει, ούτε τι θέλει, ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει. Η μεγαλύτερη δυσκολία που περάσατε όλα αυτά τα χρόνια με τη Ξένια, ποια θα έλεγες ότι ήταν? Κοίταξε, δεν έχει ζευγάρι μου δεν είναι δυσκολία. Δυσκολία είναι να μεγαλώσει τα τρία παιδιά. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν δούλεψε πολλά χρόνια, μόνο όταν μεγάλωσε δούλεψε. Γιατί είχε να κάνει με τρία παιδιά, τέσσερα που κάναμε. Τώρα πέθανε μέσα στην. Γεννά. Γεννήθηκε Δευτέρα του πραξικοπήματος και πέθανε την Κυριακή της εισβολής, η οποία εγώ ήμουν με τα δάχτυλα. Είχα φύγει. Τι νούμερο παιδί ήταν αυτό? Το δεύτερο. Το δεύτερο σας, ναι. Και ζούσε η χώρα όλο αυτό το δράμα, η παραξηγωμένη εισβολή, και εσείς ζούσατε από πάνω και το θέμα του μωρού. Εγώ όταν επέστρεψα από πάνω, ζήσα να δω, είδα τον Κύπρο μόνο, τον οποίο περπατούσε.
τα 2 χρονών, αλλά περπατούσε από τα 14 του, 14 μηνών. Και λέω το άλλο μωρό που είναι, και είδα μια σιωπή τρομερή. Δεν με βλέπει κανένας με στα μάτια. Λέω, επέθανε. Πάλι μου απάντησε. Δεν κατάλαβα. Το μόνο που έκανα, βγήκα έξω και έσυρε μια ρηπίνη στον αέρα. Είχε να κάνει με την εισβολή το ότι πέθανε το μωρό ή ήταν... Ναι. Λίγο έτσι ήδη... Να το πω... Βομβαρδίστηκε το... Όχι. Πιάζει ανυπόνητη ξένια, λόγω του πραξιμήματος, πιάνει την αφόβος. Ναι. Σε πιάνει την υπόνοη, να γεννήσει. Σπάσαν τα νερά που λέμε. Έπρεπε να βρούμε, διότι κανένα τηλέφωνο δεν απαντούσε. Εμείς είχαμε την κλινική μας, είχαμε τον γυναικολόγο μας, που γεννήθηκε και το πρώτο μωρό. Ο Μορφάκης, μάλιστα, στη Λευκοσία, τέλος πάντων. Θεός μακαρίσει το, μακαράν καλά, σε αγαπώνει. Και του λέω, είχε έναν δίπλα μας, ένας με έναν Βοξοβάκη, έναν Ανδρέας, ο οποίος δούλευκε στο στρατό μηχανικό στον τάγκς. Του λέω, ρε Ανδρέα, πρέπει οπωσδήποτε να πάνε, δεν μπορούμε να βρούμε με ambulance, με τίποτε, ασθενοφόρα, τίποτε, δεν υπάρχουν. Πρέπει να δούμε να μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε να γεννήσει εν κρίμα, να πάρουμε στην κλινική. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, εγώ, η πεθερά μου, η ξένια, σε βάλαμε τα αλάρμ. Και πιέναμε, πού να πάμε, λέω, λαλή μου, θα πάμε εδώ στο PMH, να μας δώκουν κανένα ασθενοφόρο, τίποτε, να μας οδηγήσουν ή να πάμε στην κλινική. Πήγαμε, θεοσκότεινα τα πράγματα. Με τα αλάρμ εμείς, και ξαφνικά θεωρούμε κάτι μακρομάλιλες με τα αυτόματα, το περικλώσαμε. Να μου πετάτε, έτσι και έτσι, η γυναίκα μας να γεννήσει και θέλουμε να μας πάψετε, μας βοηθήσετε, να μας δώκουν ένα ασθενοφόρο, να πάμε σε κλινική. Λέει, δεν μπορούμε να σε εγγυηθούμε, δεν έχουμε ένα ασθενοφόρο και, να είχαμε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε, δηλαδή δεν σας εγγυούμαστε να σας αφιέτε γερή, διότι μπορεί να σας πυροβολήσουν ή ο στρατός ή του εφεδρικού. Δεν τα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πιένετε στην Αγγλία, να βρείτε καμιά μαμού. Ρε Αντρία, ξέρεις καμιά μαμού? Ναι. Α, του πάμε στη μαμού. Πήγαμε, ήβραμε το σπίτι της μαμούς, πήραμε τη σπίτι. Έχει λάθιο πράγματα. Εγέννησαν μια χαρά. Σε πέθα όταν ήρθε, είπα, πώς επέθανε το μωρό. Γιατί έτσι συμβαίνει και με τα άλλα μου θυκιο, με τον Παναγιώτη και την κόρη. Πιέσε νύχτερο το μωρό. Και κανένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί με την εισβολή γέμωσε το σπίτι κόσμο. Είχαμε καμιά 30 άτομα που φιλοξενούσαμε και βάλαν και το μωρό μέσα στη μέση. Πιέσε νύχτερο το μωρό. Δεν το είδε κανένα να το καταλάβει, που μπορούσαν να το πάρουν το Σάββατο, ας πούμε, ή την Παρασκευή στο γιατρό. Και πέθανε ένα βοήχτερο. Και πώς καταφέρατε να μέσα σας πάρει από κάτω εσένα και τη ξένια και κάμετε μετά τα άλλα δύο μωρά? Έγινε αμέσως. Μετά γεννήθηκε αμέσως το δεύτερο, ύστερα από ένα χρόνο. Ναι. Τι είναι, φτάσαμε να γνωρίσω το μωρό, εγώ δεν φτάσα να το γνωρίσω. Απλώς ήταν εντάξει, μικράφθηκες γιατί μωρός σου. Ναι. Αλλά δεν το γνώρισε, ήταν το μόνο που γεννήθηκε. Και έτσι να μην είναι. Για να σου καταλάβει, ήταν ο ίδιος ο Παναγιώτης, ο μικρός μου. Και εκείνος θα ήταν Παναγιώτης, και ο Θεός έστειλε μας άλλον, τον τρίτον των μωρών, αρσενικών, και φτιάχνουμε τον Παναγιώτη, ήταν από πρόσωπο ο ίδιος. Ξεχνιέται ποτέ αυτό το πράγμα? Ενώ όταν περάσαν τόσα χρόνια, ο χρόνος... Έρχεται, ναι, στη σκέψη, έρχεται, ναι. Ναι. Έρχεται τακτικά. Ένα προλάβαν να το βαφτίσουν πρώτα το μωρό. Ναι. Όταν ρωτήσα πού το θάψασαι, είναι μου έξερασαι, δεν μου έλεγες. Και εσύ φαντάζομαι πρέπει να είσαι και πιο δυνατός για τη ξένια. Γιατί η ξένια, ναι, βέβαια, το κουβαλούσε, ναι, με 9 μήνες. Ναι, και φοήθηκε θέμα η ξένια. Νιώθεν και ένοχη, ότι μήπως επειδή φοβήθηκε, μήπως έτσι. Mm-hmm. Αλλά το ίδιο πράγμα πήραν και τα άλλα δύο μωρά. Κάμε μετάγκηση και της κόρης και του γιου, του δεύτερου και του τρίτου. Και τώρα έχετε και 6 εγγόνια. 6 εγγόνια, ναι. Βλέπεις κανένα και ηθοποιό? Έδειξε κανένα σημάδια? Νομίζω είναι αριστούχοι, νομίζω να ακολουθήσουν άλλα μονοπάτια. Εσύ που έζησες τόσες εποχές τον κόσμο, γιατί είναι ένα τεστ. Ναι. Ο ηθοποιός με τον κόσμο κάνει ένα τεστ.
Ο κόσμος μετά την εισβολή είχε περισσότερη ανάγκη το γέλιο. Βέβαια. Μετά από αυτά τα γεγονότα, όταν διαβάζοντας ιστορία και του ελληνικού θεάτρου και του Κυπριακού, μετά από κάθε ένα μεγάλο κακό, ο κόσμος θέλει να φτιάξει, να ξεσκάσει. Θέλει να γελάσει, θέλει να χαρεί κάτι το οποίο όταν είναι μόνο στο σπίτι, σκέφτεται αυτά που πέρασαν, αυτά που περνά. Και είχε τόση ανάγκη το γέλιο ο κόσμος που ήταν έτσι ο κόσμος. Σατηρίζαμε μέχρι τα βάσανα που τραβούσαμε στην εισβολή, σατηρίσαμε τα τότε που παπαδημήσαμε έξυπνη πένα. Πολύ έξυπνη πένα. Μέχρι τη αιχμαλωσία του Μαυρομάτι, είχαμε την νούμερο. Θα ήταν μια ηθική ικανοποίηση για σένα αν ο ΘΟΚ ή η πολιτεία σε βράβευε για την προσφορά σου και το έργο σου. Δεν έχω ανάγκη να με βραβεύσει ούτε ο ΘΟΚ ούτε η πολιτεία. Βράβευσε με ο κόσμος τα σώμα. Εμένα η μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι βγαίνω στον κόσμο για να γνωρίζουμε και να λέμε ευχαριστώ που ζήτησες την εποχή τη δική μας. Μα είναι εύκολο πράγμα να ακούσει αυτό το πράγμα, να σου λέει σε ευχαριστούμε που ζήτησες την εποχή τη δική μας. Και μεγαλώσαμε μαζί σου και το γέλιο που ευχαριστούμε για το γέλιο που μας χάρισε τόσα χρόνια και μας χαρίζεις. Τι άλλη βράβευση να θέλω, τι να κάνω το χαρτί δηλαδή. Ισχύει ότι γράφεις ποιήση, Ηράκλη. Ναι, ναι. Χρόνια αυτό το πράγμα, πάντα το είχες. Από μικρός έγραφα, αλλά όταν χάθηκαν το τετράδιο που έγραφα τα ποιήματά μου στην εισβολή, γιατί έμεινε στο πατρικό μου, σταμάτησα. Και ξαναήρθε μου το μεράκι να γράφω. Από μία επιθόρηση μου κάναμε και έγραψα ένα σόλο για μένα, γιατί ήταν δύσκολο να βρεις τη συγγραφή να σου γράψω συν πριν 10-15 χρόνια. Και ήταν για το Κάρμι. Θυμάσαι κάτι να μας πεις, ναι, είτε τούτο, πιο πρόσφατο, είτε παλαιότερο. Είναι ωραίο τούτο να το πούμε, ναι. Εψέσε θορυνόρωμα, πως ήμουν στο χωρκό μου, στο Κάρμι της Τσερίνιας, πως επαρπάτω στα στενά, μέχρι το Καλεβούνι, ψυχή δεν συνάντησα. Στην πλατεία του χωρκού, δίπλα στην εκκλησία, που κάτω είναι το σπίτι μου, το σπίτι των παππούδων μου, το σπίτι των γονιών μου, το σπίτι που γεννήθηκα. Και σαν εσυλλογίζουν τα χρόνια που περάσαν, ο τόπος εσκοτίνιασε. Και είδαμε στο περβόλι μας σκιές να παρπατούσει. Εμοιάζαν τον παππούδο μου. Και αγρόνισε με μια σκιά που τα μισήθηκια φαίνεται και χαμογέλασέ μου. Τι όνειρο Θεέ μου. Και μια άλλη σκιά μου εφώναξε «Προσέχουμε τα γέ μου». Στο άκουσμα της φωνής ετάραξε ο νους μου. Τα μάτια μου βουρκώσασαι, γιατί η φωνή που άκουσα έμοιαζε της δικής μου. Και ξόρτωσα και είπα της «Μάσε δα με ψυχή μου». Αυτό. Ηράκλειο Γεωργαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Hilton που μας φιλοξένησε απόψε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 6:45 τέταρτη στον Α. 24 Μαρτίου θα είναι μαζί μας η επίκουρος καθηγήτρια της ιστορίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η πιο viral ιστορικός της Ελλάδας, η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.